Για σήμερα το πρωί ήταν προγραμματισμένη η πολυαναμενόμενη εκδίκαση της προσφυγής της ΠΑΕΛ στο άρθρο 99, η οποία όμως ματαιώθηκε καθώς οι Βεσσινοί δήλωσαν παραίτηση έπειτα από τη ρύθμιση των οφειλών προς ποδοσφαιριστές μέσω του σχετικού μνημονίου που υπεγράφει προημερών μεταξύ της Football League και του ΨΑΠ. Με βάση τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ουδής μπορεί να εκτιμήσει αν και τι είδους γεγονότα μπορεί να υπάρξουν σε διοικητικό επίπεδο, από τη στιγμή που ο Λαρισαίος που ενδιαφέρεται να εμπλακεί στην ΠΑΕ δεν έχει αποσύρει το ενδιαφέρον του ακόμη και για αγορά των μετοχών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν πιέζει χρονικά, ώστε αν μη τι άλλο να προλάβει τη μεταγραφική περίοδο. Αυτό σημαίνει πως ως το τέλος της εβδομάδας ή στην αρχή της επόμενης, το τοπίο θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει. Ωστότε βέβαια θα υπάρξουν ανακατατάξεις στο έμψυχο υλικό, με τον Ζουρούδη να λύνει το συμβόλαιό του και να ακολουθούν πιθανότατα οι Γιώτας και Μάγκος, ενώ με τα γραφικά η ΑΕΛ κινείται άμεσα για ξένο center for ομάδα στη Super League, με το όνομα του Φουρτάδο της ΑΕΚ να είναι εκείνο που ήρθε τελευταίο στο προσκήνιο. Μέσα σε όλα αυτά βέβαια υπάρχει και η προετοιμασία για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας με το Βίζατα, που στην ΑΕΛ αντιμετωπίζεται αισιόδοξα. Το επόμενο, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο με μια ομάδα που παίζει για την επιβίωσή της. Δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε όσον αφορά τις διοικητικές συνθήκες, γιατί εμείς είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να παίξουμε. Και από σήμερα κιόλας θα πρέπει να σκεφτόμαστε το παιχνίδι της Κυριακής. Για την εν λόγω αναμέτρηση, ο Τίμος Καβακάς δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Δινόπαπα και στον τραυματία Πότση, αλλά αναμένει την επιστροφή των Χασομέρη, Καρανίκα και ενδεχομένως του Φρανκού.